Αλλάζουν από την πρώτη και όλες Κυριακή του Φεβρουαρίου τα κυκλοφοριακά δεδομένα στην παραλιακή ζώνη του Ρεθύμνου, καθώς πεζοδρομείται η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Λιμενικού Ταμείου, η πεζοδρόμηση θα ισχύσει από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα και αφορά στο τμήμα του δρόμου από το ύψος του Αγνώστου Στρατιώτη έως και το Λύκειο Ελληνίδων. Θα υπάρχει η μπάρα, η οποία θα πέφτει και δεν θα μπορούν να παρκάρουν απέναντι από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυτοκίνητα, μηχανάκια και ό,τι άλλο παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία τόσο της ποιότητας ζωής εδώ όλων των ερυθμιωτών όσο και των επισκεπτών μας. Η απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου να πεζοδρομήσει τις Κυριακές αυτόν εδώ το δρόμο, δηλαδή την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην παραλιακή, δεν βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των καταστηματαρχών, οι οποίοι το μόνο που ζητούν είναι να ανοίξει ο χώρος του εμπορικού λιμανιού προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ τόσο για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες τους. Εξάλλου, από τις αρχές Φεβρουαρίου στενεύουν τα περιθώρια και για την τροφοδοσία των καταστημάτων που θα πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Όποιος δεν εφαρμόζει το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει επακόλουθα με παράβαση που θα πιστοποιείται από τη Λιμενική Αρχή, η οποία ήταν λόγω του ότι ο κ. Λιμενάρχης συμμετέχει στο Συμβούλιο το Διοικητικό του Λιμενικού Ταμείου. Η απόφαση ήταν ομόφωνη και η εποπτεία πια μετά θα γίνεται από την ίδια τη λιμενική μας αρχή. Μία ακόμα σημαντική υποχρεώση που καλούνται να αναλάβουν οι επαγγελματίες της παραλίας για να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις είναι να νοικοκυρεύουν τους χώρους έξω από τα καταστήματά τους και στη διάρκεια του χειμώνα, προκειμένου να μην θυμίζουν μήνυ χωματερές. Δεν θα πρέπει τα καταστήματα που είναι κλειστά το χειμώνα να έχουν αδιάφορα πεταμένα στο δημόσιο χώρο τους, είτε καθίσματα, είτε ομπρέλες, είτε βάσεις ομπρελών, είτε καλώδια τα οποία εν αέρια είναι ακάλυπτα. Όσοι πάντως αποφασίσουν να αγνοήσουν τις αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πρόστιμα που θα τους επιβάλλει η Λιμενική Αρχή θα είναι τσουχτερά.